Καλημέρα κύριε Κωνσταντίνου από τη Θεσσαλονίκη. Καλή σας μέρα. Τι κάνετε, είστε καλά? Όσο καλά μπορεί να είναι ένας πατέρας που χάνει ένα παιδί. Σωστά. Καθόλου καλά. Η ουσία είναι ότι εσείς προσπαθείτε να κρατήσετε ζωντανή τη μνήμη του και καλά κάνετε και μπράβο σας. Πολύ ωραίο αυτό που χτίσατε, πολύ ωραία ιδέα. Αγίου Αθανασίου λέγεται το εκκλησάκι, έτσι? Ναι, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καταπληκτικό και εξωτερικά, νομίζω ότι ήταν, δεν ξέρω πώς το σκεφτήκατε, τι ήταν ακριβώς, ήταν απόφαση όλης της οικογένειας, τι έγινε ακριβώς? Ναι, ήταν υπόσχεση, η τάμα, αν το θέλετε, η μνήμη του γιου. Τάμα στη μνήμη του γιού σας. Μέσα στο, επειδή εσωτερικά δεν έχουμε δει, το εκκλησάκι είναι και μέσα τελειοποιημένο, τέλειο, έχουν μπει δηλαδή και εικόνες κλπ. Τα πάντα, για να καταλάβετε, στις 21 Σεπτεμβρίου θα γίνει ο γάμος της κόρης μου. Α, φοβερό. Εκεί θα γίνει ο γάμος της κόρης σας? Μάλιστα. Φοβερό. Θα είναι και ο Νάσος μαζί της. Εφόσον θα αυτό είναι εκεί πιστεύουμε. Μέσα. Εφόσον είναι εκεί μέσα, θα είναι και ο Νάσος μαζί της. Ναι. Το εκκλησάκι είναι σε κάποιο δικό σας οικόπεδο ή είναι σε οικόπεδο του Δήμου της περιοχής? Όχι, το εκκλησάκι είναι χτισμένο σε τεμάχιο γης, το οποίο μας έχει παραχωρήσει η Ιερά Μητρόπολη Σπάφου. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Μητροπολίτη που μας βοήθησε για να κάνουμε αυτό το πράγμα πραγματικό. Με έξοδα δικά σας έγινε, έτσι? Ναι, εξ ολοκλήρου. Μας έχουν βοηθήσει τα παιδιά από το σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ ΠΑΦΟΥ, ο οποίος είναι και στο όνομα του γιού μου Νάσος Κωνσταντίνου. Ναι. Έχουν βοηθήσει στις εργασίες που κάναμε μέσα στην εκκλησία, όπως για παράδειγμα έχουν τοποθετήσει το δάπεδο, το μαρμάρινο δάπεδο της εκκλησίας. Α, με προσωπική δουλειά, προσωπική δουλειά. Μάλιστα, ναι. Έχω διαβάσει ότι αναφέρονται και κάποιοι φίλοι της ΑΕΚ, οι οποίοι για μένα δεν ξέρω καν πού βρέθηκαν αυτά. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι δημοσιεύουν. Ότι βοήθησαν φίλοι της ΑΕΚ, έχετε διαβάσει? Ναι, έχω διαβάσει στο site. Όχι στο site, στο Facebook το έχω δει. Ναι, ναι. Το εκκλησάκι χτίστηκε εξ ολοκλήρου από την οικογένεια όλα τα έξοδα, εκτός από κάποιες εργασίες που βοήθησαν ο σύνδεσμος φίλων ΠΑΟΚ. Όχι κανένας άλλος λοιπόν, όχι ΑΕΚ, τίποτα απολύτως, έτσι? Όχι κανένας. Μάλιστα. Τουλάχιστον δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου εμένα, δεν ήρθε κάποιος και να μου πει, ξέρεις, θέλω να βοηθήσω είτε προσφέροντας κάποια λεφτά, είτε εργασία, είτε κάτι, ο οποίος να είναι από συνδέσμους φίλων της ΑΕΚ. Κατάλαβα. Κύριε Κωνσταντίνου, καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή και πάντα οι στιγμές για σας είναι πολύ δύσκολες, από τη στιγμή που χάσατε τον Άσο, ο οποίος το παιδί φυσικά ήταν παιδί της οικογένειάς σας, σας λείπει, αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι και δεν μπορεί κανένας να το αφισβητήσει. Η πίκρα είναι στο πρόσωπό σας όταν σας βλέπαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα όταν σας βλέπαμε, και η στενοχώρια είναι γνωστό αυτό και τα έχουμε δει. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το ξεπεράσετε. Δεν το βλέπω ότι μπορεί να το ξεπεράσει ένας γονιός αυτό ποτέ. Δεν γίνεται να το ξεπεράσει. Δεν νομίζω, κύριε Πετρουλάκη, να υπάρχει γονιός που να μπορεί να ξεπεράσει αυτή τη συμφορά. Εν πάση περιπτώσει, ο τρόπος που αντιμετωπιστήκαμε από την ελληνική δικαιοσύνη μας έχει πικράνει ακόμα περισσότερο, για να ξέρετε. Ναι. Γιατί σκότωσαν ένα νέο παιδί μόλις 24 χρονών και στην τελική δεν έχει φταίξει κανένας. Εγώ αυτή την αντίληψη έχω από την ελληνική δικαιοσύνη, ζώντας τη δίκη αυτών των ανθρώπων για 13-14 δικάσιμους που ερχόμουν, που ήρθα, έλειψα μόνο σε μία. Ναι. Αν αυτό το πράγμα είναι δικαιοσύνη, λυπούμε πάρα πολύ. Δεν αντιμετωπίστηκε ο θάνατος του παιδιού μου όπως έπρεπε. Αυτό το πράγμα δεν είναι δικαιοσύνη. Ούτε σε τριτοκοσμικές χώρες θα δεις αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Θα κάνετε κάποια επιπλέον κίνηση? Έχετε δικαίωμα να κάνετε νομικά κάποιες κινήσεις άλλες? Έχετε κάτι σκεφτεί ή τελείωσε το θέμα? Έχουν κάνει οι δύο από αυτούς που καταδικάστηκαν, οι οποίοι τιμωρήθηκαμε μια ποινή 9 χρόνων, 8 μηνών και κάποιες μέρες
που ήμουν πάνω στη Θεσσαλονίκη στο δικαστήριο, ναι, έχουν κάνει έφεση. Αν είναι ποτέ δυνατόν, δύο άνθρωποι που ήταν στη φυλακή να ανασταλεί η κράτησή τους μέχρι να εκδικαστεί η έφεση τους. Αυτά τα πράγματα είναι πρωτόγνωρα. Αν αυτοί οι άνθρωποι ήταν στην Κύπρο, θα ήταν από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία φυλακή. Και ο οδηγός ακόμα, για να ξέρετε, ο οποίος αθωώθηκε. Ο οδηγός που έπεσε, που ήταν στο δρόμο πάνω. Χτύπησε, ναι, που χτύπησε τον Νάσο. Ναι. Γιατί, για να ξέρετε, τη συγκεκριμένη μέρα ήταν δύο τα παιδιά που μπήκαν στο δρόμο. Δύο Κύπροι. Ο ένας σώθηκε γιατί ο οδηγός οδηγούσε συνετά, ήταν σωστός και σταμάτησε, χτύπησε μεν το παιδί, αλλά πολύ ελαφριά έπεσε πάνω στο πορπαγκάζ του, ναι, αυτοκινήτου. Ναι. Τον έπιασαν οι χούλιγκανς, τον χτυπούσαν και ο Νάσος που ήταν πίσω του και συνέχισε, ο άλλος οδηγός τον παρέσυρε. Για 25 μέτρα σας παρακαλώ να σταματήσει. Ούτε έκαμε μία προσπάθεια να σώσει ένα νέο παιδί που το είχαν καταδιώξει σε μια ξένη χώρα. Τι να πω, φίλε. Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα. Εγώ σας ακούω και καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι ο γονιός, ο πατέρας που χάνει ένα παιδί, είναι, τα πράγματα είναι στο μυαλό του, είναι πολύ μπερδεμένα στην αρχή, ξεκαθαρισμένα μετά. Ξεκαθαρίζουν από ένα σημείο και μετά. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι πρέπει να είστε όλη η οικογένεια γερή, να το θυμάστε. Έχετε ένα ευχάριστο γεγονός τώρα, το γάμο της κόρης σας. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο Νάσος θα είναι εκεί μέσα, γιατί ουσιαστικά η εκκλησία για τον Νάσο χτίστηκε. Θα είναι εκεί μέσα. Ο Νάσος, κύριε Πετρουλάκη, είναι πάντα μαζί μας. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αυτό που δεν μπορούμε να συγχωρέσουμε ή να χωνέψουμε σαν οικογένεια είναι το χαμόν του. Τόσο άδικα. Ας βγει κάποιος να μου πει σε ποιον έφταιξε, ποιον πείραξε, ποιον ενόχλησε. Αν είναι ποτέ δυνατόν, γιατί φορώ μια μπλούζα η οποία δεν αρέσει σε κάποιον το χρώμα, να με καταδιώκει, να με σκοτώσει, να χάσω τη ζωή μου χωρίς λόγο. Ας βγει κάποιος να μου πει κάτι. Γιατί έχασε τη ζωή του το παιδί μου. Γιατί. Μπορεί κάποιος να μου απαντήσει. Και μια ελληνική δικαιοσύνη που αθώωσε τους πάντες, ας μου δώσουν μια απάντηση. Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντίνου, ούτε εγώ μπορώ να δώσω απάντηση. Πραγματικά. Κανείς δεν μπορεί να δώσει απάντηση, κύριε Πετρουλάκη. Κανείς δεν μπορεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Και κανείς δεν μπορεί να νιώσει τι περνούμε εγώ και η οικογένειά μου. Εννοείται αυτό. Φυσικά. Το καταλαβαίνουμε απόλυτα. Έφυγε το παιδί μου από την Κύπρο υγιέστατο, πήγε για δουλειά, πήγε να δει έναν αγώνα της ομάδας που αγαπούσε και μου τον έφεραν πίσω μέσα σε ένα φέρετρο. Μπορεί να το αντιληφθεί ανθρώπινο μυαλό του το πράγμα. Αν μπορεί, ας μου το πει κάποιος. Ας βγει κάποιος να μου πει σε ποιον έφταιξε και τι. Εντάξει, όλοι λένε ότι ήταν, όσοι το γνώρισαν, ότι ήταν ένα πολύ χαρούμενο παιδί, έτσι ευδιάθετο πάντα, αισιόδοξο πάντα. Παιδί, αισιόδοξο παιδί, ωραίος πάντα, τύπος. Πάντα, κύριε Πετρουλάκη. Ωραίος πάντα. Τύπος, ωραίος τύπος, τον αγαπούσαν. Γελαστός, ναι, ναι, ναι. Γελαστός πάντα. Αυτό είναι. Όλον τον κόσμο να τον βοηθήσει σε ό,τι χρειαζόταν, αν μπορούσε. Δηλαδή, ήταν ο ίδιος του ποδοσφαιριστής, 17 χρόνια μέσα στα γήπεδα, δεν μας είπε κάποιος μια κακή λέξη. Και αν έρθει στην Πάφο ή κάποιος αν έρθει στην Πάφο και ρωτήσει για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, θα μάθει ποιος ήταν. Ναι, ναι. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έκανε κάποιες ενέργειες προς εσάς, είχατε επικοινωνία μαζί τους. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει κάνει αρκετά για μας. Καταρχήν μας έχει βοηθήσει από την αρχή που είχε γίνει το συμβάν, είχαν έρθει στο νοσοκομείο του Παπα-Νικολάου που είμαστε στην εντατική. Ναι. Είχαν αναλάβει τη μεταφορά της σωρού του Νάσου στην Κύπρο. Ναι. Μας βοήθησαν στο δικαστήριο. Νομικά. Νομικά δηλαδή. Νομικά, ναι, νομικά. Ναι. Και όλα τα άλλα που έχουν κάνει για το παιδί μου. Και θέλω να ευχαριστήσω δημόσια την ΠΑΕΠΑΟΚ και όλους τους συνδέσμους που τιμούν τη μνήμη του παιδιού μου. Γιατί έχουν κάνει και έναν
πώς να το πω, σαν μνημείο, ας πούμε. Ναι, ναι. Τα έχω δει όλα αυτά. Έχω πάει και στο συγκεκριμένο σημείο για μια φορά μόνο, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάω. Εντάξει, θέλω να ευχαριστήσω δημόσια όλον τον κόσμο. Όλον τον κόσμο που μας συμπαραστάθηκε και στο δικαστήριο. Τι άλλο να πω, κύριε Πετρουλάκη. Στο μνημείο αυτό είναι δύσκολο να πάτε, γιατί ψυχολογικά δεν είστε καλά. Ναι, πάτε, έχω πάει μόνο μία φορά, κύριε Πετρουλάκη. Μόνο μία φορά. Και δεν θέλω να ξαναπάω, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αντέξει ένας γονιός που κάνει το παιδί του τόσο αδίκα. Δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε. Είναι μεγάλο το χτύπημα, πολύ μεγάλο. Εγώ πάντως εύχομαι να είστε γερός, να το θυμάστε όλη η οικογένεια. Η ώρα η καλή να πω στην Κορούλα που παντρεύεται, όπως μας είπατε. Να είστε πάντα γερός και δυνατός. Εδώ τον Άσο δεν θα τον ξεχάσουμε, να ξέρετε, στη Θεσσαλονίκη. Όπως και δεν θα τον ξεχάσουν και οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ. Είναι σίγουρο 100%. 100% το ξέρω σίγουρο. γιατί ο Άσος, από ό,τι είδα και στη φιέστα που είχε κάνει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα και το κύπελλο που κατάκτησε ο ΠΑΟΚ, έχει γραφτεί στην ιστορία του συλλόγου. Ήταν το έχω δει. Ήταν μέσα. Ήμουν στο γήπεδο. Ναι. Μάλιστα, ναι, ναι. Γι' αυτό θέλω να ξαναευχαριστήσω δημόσια όλη την οικογένεια της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ναι. Που οι άνθρωποι στο κάτω-κάτω δεν είχαν και καμία υποχρέωση. Ο γιος μου ήταν ένας απλός φίλαθλος της ομάδας. Μας έχουν συμπαρασταθεί πάρα πολύ. Προσπαθούν να μείνει ο Νάσος, να μην ξεχαστεί. Και το ίδιο κάνουμε και εμείς, σαν οικογένεια. Δεν θα αφήσω, ενώ είμαι ζωντανός, να ξεχαστεί η μνήμη του παιδιού. Ναι. Κύριε Κωνσταντίνου, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας μιλήσατε. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη και η ώρα καλή στην κόρη σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.